Γεώργιος Βαγιονάς, βουλευτής Χαλκιδικής, να λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι αρκετά σύντομος. Κύριε Υπουργέ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει 3 αυτοδύναμα τμήματα και 2 είναι έτοιμα να γίνουν αυτοδύναμα. Άμα κάνετε 4 αυτοδύναμα τμήματα, γίνεται αυτόνομο πανεπιστήμιο. Τι σας κολλεί και δεν κάνετε το τμήμα μηχανολόγων μηχανικών που είναι αυτοδύναμο, το τμήμα όμως πληροφορικής που είναι στην Κοζάνη είναι μη αυτοδύναμο τμήμα, όπως το τμήμα βαλκανικών σπουδών στη Φλόρινα, το τμήμα εικαστικών εφαρμογών και τεχνών. Υπενιχθήκατε στην απάντησή σας ότι δεν διορίζεται κανέναν από τα 110 μέλη ΔΕΠ που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μην τυχόν δώστε προβάδισμα για πρίτανη σε κάποιον από αυτούς που θα διορίσετε. Δεν λέει κανείς ότι η Διοικούσα Επιτροπή δεν είναι αξιόλογοι άνθρωποι. Δεν λέει κανείς ότι τα πράγματα δεν έγιναν εντελώς σύνομα από πλευράς Υπουργείου. Αλλά, όπως είχα πει και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, το κατάντημα το ελληνικό της συναλλαγής μεταξύ φοιτητών και πανεπιστημιακών αρχών δεν έχει προηγούμενο. Πέστε μου ένα πανεπιστήμιο του κόσμου που ψηφίζουν όλοι οι φοιτητές. Το μοναδικό πανεπιστήμιο είναι κάπου στην Πορτογαλία, δεν ξέρω, αν δεν κάνω λάθος, που ψηφίζει μόνο το 6%. Έγιναν τελευταία πριτανικές εκλογές. Είδαμε τι έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Φροντίστε αυτό να μην επαναληφθεί. Φροντίστε να αλλάξει ο νόμος. Και φροντίστε να προωθήσετε ένα από τα 2 μη αυτοδύναμα τμήματα που είναι έτοιμα να γίνουν αυτοδύναμα και αφήστε να βγάλουν τα μέλη ΔΕΠ δική τους διοικούς επιτροπή. Διότι πραγματικά από επαφές που είχα με διάφορα σωματεία και συλλόγους, ιατρικούς συλλόγους, δικηγορικούς συλλόγους, είναι οι άνθρωποι αγανακτισμένοι. Διότι εσείς, η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, είχε διορίσει τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής. Τον κράτησε η Νέα Δημοκρατία. Όσο και καλός να είναι ένας άνθρωπος, όταν περάσουν σχεδόν 10 χρόνια, ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε. Ας έρθουν νέοι άνθρωποι να δώσουν περισσότερα. Τα έχει ανάγκη η περιοχή, τα έχει ανάγκη ο τόπος. Σας ευχαριστώ πολύ.